Για μία ακόμη φορά η Κρήτη καλύφθηκε με το πέπλο της σκόνης που ταξίδεψε από την Αφρική ως αποτέλεσμα του χαμηλού βαρομετρικού που πέρασε πάνω από το νησί. Την επέλαση της κακοκαιρίας κατέγραψαν οι μετεωρολογικοί δορυφόροι με το μάτι του Μετεωσάτ 11 να στέλνει εικόνα από την περιστροφή του χαμηλού που σάρωσε αρχικά την Κρήτη πριν φτάσει τα κεντρικά τμήματα της χώρας. Από το μεσημέρι, θελώδεις άνεμοι, ισχυρές βροχοπτώσεις και έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα κυριάρχησαν, με το δίκτυο εντοπισμού ηλεκτρικών εκενέσεων και καταιγίδων να στέλνει εικόνες, με την Κρήτη να έχει εξαφανιστεί στην κυριολεξία από τους κεραυνούς. Από χθες το βράδυ εμφανίστηκε και η αφρικανική σκόνη, με τη συγκέντρωση σωματιδίων στην ατμόσφαιρα να υπερβαίνει κατά πολύ τα όρια επιφυλακής. Κατά τη διάρκεια της νύχτας και τις πρώτες πρωινές ώρες είχε υπερβεί το όριο. Το πρωί είχε περιοριστεί στα περίπου 200 μικρογραμμάρια, με τη μεταφορά σκόνης να υποχωρεί σύμφωνα με τις προβλέψεις από το απόγευμα. Είδαμε σήμερα το πρωί ότι πράγματι είναι 3 με 4 φορές απάνω. Τη στιγμή δηλαδή τα μηχανήματα καταγράφουν πολύ περισσότερο το 50, 150 και 180 και 200 νομίζω φτάνει κάποια στιγμή. Και σύμφωνα με το σκύρωνα, που είναι μια προγνωστική μέθοδος η οποία μας λέει περίπου πότε θα διαρκέσει το φαινόμενο, εκτιμούμε ότι γύρω στο 7 με 8 το απόγευμα το βραδάκι θα σταματήσει. Η Περιφέρεια Κρήτης εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τις υπερβάσεις σε ορούμενων σωματιδίων με συστάσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας. Αυτό που πρέπει να ξέρουν οι άνθρωποι μέχρι το απόγευμα ουσιαστικά είναι ότι καλό θα είναι να αποφεύγουν πολλές δραστηριότητες στην Ήπεθρο. Να μην λαχανιάζουν ουσιαστικά δηλαδή, να μην ασκούνται, να μην κάνουν διάφορες ενέργειες και βέβαια να προστατεύσουν τα μικρά παιδιά και τις επαθείς ομάδες, δηλαδή άνθρωποι που έχουν θέματα με την υγεία τους, με τον αναπνευστικό τους κυρίως. Η αφρικανική σκόνη δεν επηρέασε τις πτήσεις από και προς την Κρήτη, ενώ χθες βράδυ έληξε και η απαγόρευση απόπλου στο λιμάνι του Ηρακλείου.